θέμα της κουκουναριάς στην Αρώη, ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό την τοπική κοινωνία, συζητήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας. Ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Στάμος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το θέμα, δήλωσε ότι μετά από όλες τις προσπάθειες που έγιναν από πλευράς του Δήμου για να μην κοπεί η κουκουναριά, τελικώς δεν θα το αποφύγει. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γλιτώσει η κουκουναριά και να μην έχουμε ατυχήματα που έχουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα ένα ατύχημα τουλάχιστον, λόγω του ότι από κάτω υπάρχει ένας μεγάλος αγωγός ονδρίων και οι ρίζες δεν έχουν διέξοδο άλλη από το να επεκταθούν στο δρόμο. Προέκυψε ένα τοπόσιο. Οι κάτοικοι το αγάπησαν, το φρόντισαν. Ο Δήμος είχε την ευαισθησία πριν 20 χρόνια, όταν φτιάχτηκε ο δρόμος, να μην το κόψει. Οπότε τώρα ζητάμε και πάλι την ίδια ευαισθησία και να επισκευάσει την γύρω περιοχή, ώστε να μην γίνονται ατυχήματα κτλ. Τεχνικά είναι εφικτό, δεν το συζητάμε. Μία απλή ράμπα χρειάζεται 30 εκατοστά υπερυψωμένη και θα λυθεί το πρόβλημα. Από την αντίθετη πλευρά, αυτοί που υποστηρίζουν πως θα πρέπει το δέντρο να μείνει στη θέση του, δηλώνουν πως εάν συνεργείο του Δήμου φτάσει στην Αρώη για να κόψει την κουκουναριά, τότε ένα είναι σίγουρο, πως οι κάτοικοι θα το σταματήσουν, προμηνύοντας έτσι δυναμικές κινητοποιήσεις από τους κατοίκους, αν τελικώς πάρθει απόφαση για να κοπεί η κουκουναριά της Αρώης. Κινητοποιήσεις προφανώς είναι σίγουρο ότι θα συμβούν. Δηλαδή, όταν θα εμφανιστεί το συνεργείο του Δήμου να κόψει το δέντρο με τα πριόνια, θεωρώ ότι οι κάτοικοι θα επέμβουν. Είναι αρκετοί οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δυναμικοί, αλλά δεν θέλουμε να φτάσει εκεί το θέμα. Τις αντιδράσεις λέμε ότι θα φυτέψουμε 40 τουλάχιστον δέντρα στα πεζοδρόμια της οδού Αρώης, να αντικαταστήσουμε πολλαπλάσια το πράσινο που θα καθεί από ένα δέντρο. Επειδή αναφέρονται και στο κόστος, ποιος μας έχει φέρει το κόστος για να σωθεί κανένας και ποιος μας έχει φέρει το κόστος αν την κόψουν την καρδιά, τι θα γίνει μετά, ποιο θα είναι το κόστος προκειμένου να αποκατασταθεί και προκειμένου να μην δημιουργούνται εκεί ατυχήματα. Διότι κατά την άποψή μου και αν κοπεί το η κουκουναριά, εκεί θέλει μια παρέμβαση σημαντική προκειμένου να μην είναι ευθύς ο δρόμος και τρέχουνε και υπάρχουν τρακαρίσματα και υπάρχουν χειρότερα φαινόμενα από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.